γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλημέρα. Ε, εμείς καλά είμαστε, εσείς πώς είστε. Εντάξει. Όλα καλά. Έτοιμος να Τάξη. αναλάβετε τα νέα σας καθήκοντα, να αναλάβατε. Ανέλα. Ανέλα. Τα αναλάβατε. Λοιπόν, μπορείτε να μας εξηγήσετε καταρχάς τι έχει συμβεί με τους δύο υπουργούς. Πρέπει να μάθουμε ορισμένες λεπτομέρειες. Παραδείγματο χάρη, γιατί αποπέφθησαν από την κυβέρνηση. Εξηγήθηκαν αυτά, δεν εξηγήθηκαν. Δεν, ε, δεν, νομίζω, ότι, νομίζω... δεν είπαμε ότι υπήρχε αυτή η συμμετοχή σε κοινωνική εκδήλωση η ναι. οποία έγινε σε τελείω λάθο χρόνο ναι. και έστειλε το τελείω λάθο μήνυμα. Αυτό νομίζω. Ναι, απλώ ο, ναι. ο... ο όμιλο Μέσων Ενημέρωση, χθε με δημοσίευμα, λέει ότι οι δύο υπουργοί <laughs> είχαν πάει κατά την τολή του Πρωθυπουργού εκεί. Εντάξει, τώρα προφανώ ο καθένα θα πει την εκδοχή του εδώ. Ναι. Αλλά, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ε, λέει, ο... λέει η κυβέρνηση είναι το συγκεκριμένο το οποίο σα είπα και θεωρώ ότι αυτό είναι και το ισχυρό. Αν, αν, αν ισχύει αυτό το οποίο αναφέρει το δημοσίευμα, πάει περίπατο το λάθο μήνυμα. Έτσι. Γιατί αν του έχει στείλει, αν είναι απεσταλμένοι, αν είναι σε αποστολή, δεν υπάρχει θέμα λάθο μηνύματο. Δεν υπάρχει, όχι, πράγματι. Yeah. Αλλά γι' αυτό και λέμε ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε αυτό. Αν γινόταν αυτό, προφανώ δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει και οποιαδήποτε αποπομπή. Mm -hmm. Άρα γι' αυτό γίνεται η αποπομπή, γιατί δίνεται το λάθο μήνυμα. Πήγανε με πρωτοβουλία του, δηλαδή. Σωστά. Μάλιστα. <laughs> λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα τέλο το σχολιάσουμε ε, παρακάτω. Λοιπόν, ε, έχουμε χθε μία απότομη όξυνση των ε, πραγμάτων με εμπλοκή και τη συζύγου του Πρωθυπουργού ε, στην κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο τι αναρτήσει τι οποίε ε, ε, έχουμε από χθε. Έκανα μία ανάρτηση, κυρία Έλληνα Ακρίτα, πρέπει να πούμε, mm -hmm. στην οποία ε, ε, εξηγούσε γιατί είναι με τον κύριο Τάιλερ Μακμπεθ, δηλαδή με τον σύντροφο του κυρίου Κασελάκη. Ε, εμφανίστηκε μετά ε, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο μια ανακοίνωση για την κυρία ε, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη που λέει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τη κυρία Ακρίτα. Μετά έχουμε την ανάρτηση του κυρίου Μιτσοτάκη που λέει: Χτυπήστε εμένα ουσιαστικά, όχι την ε, σύζυγό μου, και θα πάω να υπερασπιστώ ω μάρτυρα στην ε, ε, σύζυγό μου στο δικαστήριο. Μετά ήρθε μια, ε, ε, μια ανάρτηση από τον κύριο Κασελάκη που ουσιαστικά εμπλέκει αυτή την ιστορία με τα τέμπη. Λέγοντα ότι ε, αυτό είναι για τι οικογένειε, πολύ καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκη, περασπίζεται την οικογένεια, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο οι οικογένειε των θυμάτων των τεμπών, bon, γιατί δεν του επιτρέπει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι η πολιτική συζήτηση τώρα, πώ φαίνεται. Εμένα άθλια, αλλά. Ναι. Να πω. Ε, ποιο είναι το σημείο αφετηρία εδώ, η ανάρτηση τη κυρία Σακρήτα. Ναι. Μια αμυγό συκοφαντική ανάρτηση. Συκοφαντική γιατί το λέω. Διότι η κυρία Κρήτα το αναρτά και δεν είναι ότι λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Αλλά ξέρει ότι λέει ψέματα. Γιατί ξέρει ότι λέει ψέματα, Διότι όλα αυτά στα οποία αναφέρεται, τι είπε, τα ακίνητα, και τα το, το που που έσχεσαι, ενέσχει, στις στις στο σπίτι του το Πολιτέρα. Ναι. Ναι. Mm -hmm. Παλιά συζήτηση. Όχι μόνο παλιά συζήτηση. Και δικαστικές αποφάσεις επί των συζητήσεων, επί τη συζήτηση αυτή. Mm -hmm. Όχι μόνο παλιά συζήτηση, ο πρωθυπουργό. Είναι βουλευτή, αν θυμάμαι καλά, από το 2004. Ναι. Ε, το πόθεν πότεν του δεν έχει ελεγχθεί ε, δύο φορέ. η κυρία Κρήτα σε δεύτερη ανάρτησή σε δεύτερη τη μιλά όχι μόνο για το έσχεστο, αλλά για το πόθεν. Δηλαδή ότι δεν έχει εξηγηθεί το πόθεν αυτά τα 40 κινητά, οι εταιρείε. Οι... Έχουν εξηγηθεί όμω mm -hmm. όλα αυτά ναι. σε εντατικού και επίμονου ελέγχου, στου οποίου τονίζω συμμετέχουν δικαστικοί. Για να είμαστε συνωμοιμένοι, δεν είμαστε μεταξύ μα. Mm -hmm. Συμμετέχουν δικαστικοί 25 φορέ. Ναι. Δεν μπορεί να το ξαναλέ αυτό. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Θε να πει κάτι για το μισοτάκι. Ναι. Η, η σύζυγό του πού εμπλέκεται σε αυτό. Άρα λοιπόν. Άρα γιατί επιλέγεται κάτι... αυτό ο τρόπο τώρα, Μπορούμε... είναι... Μπορούμε... Γιάννη, δεν δε υπάρχει τίποτα πολίτευσης. να πει για την πολιτική. Γιατί όταν η κυβέρνηση κάνει mm -hmm. την αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν ακούω κανένα σχόλιο. Όταν η κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει όλη εκείνη τη δράση την οποία έχει καθημερινά, δεν ακούω σχόλια για τι πολιτικέ κυβερνήσεω, δεν ακούω για τη μεγέθυνση τη οικονομία, δεν ακούω τίποτε. Δεν ακούω, για παράδειγμα, το ότι συζητάμε τώρα, μέσα σε αυτή τη βδομάδα, την οδηγία εκείνη η οποία επιβάλλει φορολογία στι πολιεθνικέ επιχειρήσει. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε για αυτά, ρε παιδί μου. Θέλουμε να συζητήσουμε σε αυτό το τεξικό περιβάλλον του διαδικτύου. Οπότε, κάνουμε, κάνουμε σειραφή. Πηγαίνει τώρα τα τρόλ του διαδικτύου και συνεχίζει έρχεται μια του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει αυτά τα οποία αναπαράγει, το, το, mm -hmm. τα, τα αναπαράγουν τα τόλμη του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι η πολιτική. Και η συνεχεία έρχεται ο Ροκιώδη Κασαλέξη και κάνει ακόμα χειρότερο. Mm -hmm. Διότι στην τελευταία ανάλυση, τι έκανε ε, η Μαρέβα. λέει: Πολύ ωραία, με καθυβρίζετε, με σκοφαντείτε. Εκατό φορέ για τα ίδιο πράγμα. Εκατό φορέ. Φορές. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντημένο εκατό φορέ, ελεγμένο εκατό φορέ. Τι λέει, απόψη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται άλλο. Και τι λέει ο Πρωθυπουργό, Τη γυναίκα μου, γιατί στο έχω πείτε τώρα. Ναι. Έχει την ατυχία να είναι σύζυγο του Πρωθυπουργού. Επειδή λοιπόν δεν σα αρέσω εγώ, δεν, μα, δεν, 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 με θέλετε, ωραία. Πλην όμω κάπω εξηλέγει ο Πρωθυπουργό εκεί, έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια απόφαση, αλλά δεν είναι καν ότι ασκείται κριτική σε μένα. Πηγαίνετε να επιλέξετε τη σύζυγό μου. Ωραία. Και η απάντηση του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση ποια είναι. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργό, αλλά τι τα τέμπι τι σχέση έχει τώρα με άλλο τώρα. Τι δουλειά έχει τώρα μετάλλο. Φαντάζομαι <σπά <σπά> ότι επειδή είστε τη φιλελεύθερη παρατάξεω, αν αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα ο σύζυγο του κυρίου Κασελάκη, α πούμε, και δεχτεί κάποια επίθεση, θα υψώσετε τείχο προστασία. Συγγνώμη, θέλω να σα πω το εξή. <σπά σπά> <σπά> όταν γινόντουσαν σχόλια ομοφοβικά, η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση καταδίκη. Έτσι. Το λέω για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι, γιατί δεν υπάρχουν συμψηφισμοί εδώ. Και θέλω να σα πω κάτι ακόμα. Συζητάμε για το πόθε νέσχες του κυρίου Μητσοτάκη. 25 φορές ελεγμένο. Ναι. Για το πόθε νέσχες του Κασελάκη. Ε, Λέγω τώρα. Είπαν, θα το καταθέσουν μετά τι με τις το καλό, ναι. Με το καλό, υγεία να έχουμε. Καμιά απάντηση για όλα αυτά τα οποία έχουν υπάρξει, τα οποία τονίζω. Είναι θεμητά ερωτήματα. Στα πλαίσια νομικών υποχρεώσεων που έχει ο κ. Κασελάκης, ναι. αφού απέκτησε την ιδιότητα του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. Στα ερωτήματα αυτά, απάντηση καμία. Να Συκοφαντούμε όμω για του ελέγχου των 25 ετών άνεση, άνεση και χαλαρά. Και λέω εγώ, κ. Καζελάκης, αυτό το επίπεδο αντιπαράθεση θέλει. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. Θα σας θυμίζω ότι πριν τι εκλογέ τι βουλευτικές τελευταίες, τελευταίε, ναι. το περιβάλλον πάλι τέτοιο ήταν. Η τοξικότητα πάλι αυτή ήταν. Νομίζουν ότι η κοινωνία είναι εκεί, η ναι. κοινωνία δεν είναι εκεί. Μόλις. Η κοινωνία θέλει να δει την μεγέθυνση της οικονομίας, θέλει να δει την αύξηση των εισοδημάτων, θέλει να δει την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επίμονο και δύσκολο θέμα. Μήπως θέλει να δει και την ε, Κυπροανακριτική και τον κύριο Καραμαλή η κοινωνία, κύριε Βορύδη. Και το λέω ας αυτό... Νομήσω. Για... Μα θα την καταθέσουν, λένε, ε, αν συνενέσετε. Νομήσω. Πάλι το ίδιο είπε και η κυρία Τζάκρη τώρα πριν από λίγο. Να πω. Να πείτε. Ναι. Ναι. Τι θέλουν να παραπέμψουν έναν υπουργό για το δυστύχημα αυτό το οποίο έγινε, για 57 ανθρωποκτονίε εκ προθέσεως. Σωστά. Με δό, 57 με δό, ανθρωποκτονίες νομίζω. εκ προθέσεως. Ωραία. Α την καταθέσουν λοιπόν αυτή για να ακούσουμε και να δούμε το πώ καταλαβαίνουν την ευθύνη των υπουργών. Από το κατηγορητήριο που πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, δεν το καταλαβαίνετε. Ναι, κατάλαβα αυτό που σα είπα. Mm -hmm. 57 ανθρωποκτονίε από πρόθεση. Αυτή πρέπει να είναι η δίωξη, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, για έναν υπουργό ο οποίο έπεσε μια παράταση που παραδείγματο κάνει μια συμβάσεω. Χαρκή... Αυτό είναι κατά τη γνώμη του αναλογικό, δίκαιο, εύλογο. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Κύριε... Να πω, α ναι. καταθέσουν λοιπόν, ναι, ναι. για να μην κάνουμε τώρα κουβέντε, γιατί αλλιώ δεν υπάρχει και πραγματική βάση σε Θα ειδήσεις. το αποδεχτείτε αν το καταθέσουν, να πάτε σε προανακριτική. Εμεί έχουμε πει να δούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο, αλλά όπω καταλαβαίνετε με, με τα πέντε λεφτά. Αφού σα το δεν Όχι. Προφανή. Θα δω το πλήρε κατηγορητήριο, θα δω τι ενδείξει, θα δω τι σκέψει που κάνουν για τι αιτιώδει συνάφειε, θα δω αυτά. Δεν είναι έτσι. Μου έγραψε κάποιο μια κατηγορία από πάνω και τελείωσε. Θέλω να δω ένα σκεπτικό. Κάθε κατηγορία έχει ένα σκεπτικό. Να το δω. Και αν δεν σα ικανοποιεί το, το, το σκεπτικό, αλλά προφανώς, καταρχήν να, το, να πω δηλαδή την αντίδρασή μου. Την πρώτη αντίδρασή μου. Μου φαίνεται ότι να θεωρεί ότι κάποιο έχει κάνει, ένα υπουργό έχει κάνει 57 δολοφονίε γιατί δεν εξελίχθηκε ομαλά η εξέλιξη μια συμβάσεω. Μου φαίνεται απολύτω ακραίο, αβάσιμο, αλλά. Α το καταθέσουν πάντω. Κύριε Βορειδή, πολιτικά να ρωτήσω κάτι. Έχετε, έ, έγινε πριν από λίγε μέρε μια συζήτηση ημέρες στη Βουλή για την ε, πρόταση δυσπιστία που κατέθεσε το Πασόκ, που συμμετείχαν και τα κόμματα, κάποια κόμματα από την ε, αντιπολίτευση. Ε, αυτό όλο το σκηνικό είχαμε τη το δημοσίευμα του βήματο, είχαμε την αποπομπή δύο υπουργών. Ε, έχουμε πάλι το, την ένταση του πολιτικού σκηνικού για άλλα θέματα, τα οποία φαντάζομαι δεν απασχολούν τόσο ε, την καθημερινότητα του πολίτη. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα σα στοιχίζει. Αφήστε να, να δούμε. Αυτό θα είναι το κλίμα που θα πορευτούμε μέχρι τι ευρωεκλογέ. Είναι δική μα επιλογή. Εμεί θέλουμε πάντα να κάνουμε. ή εσεί τα καλά παιδιά και όλοι οι υπόλοιποι είναι τα κατά. Όπω το περιγράψατε από τα καλά Εσεί τα καλά παιδιά. Και οι άλλοι είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι μέσα από έναν κανονικό διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε θέματα στι ευρωεκλογέ να συζητήσουμε. Αρκετά. Δεν έχουμε το θέμα. Να σα πω συγκεκριμένα. Ναι. Δεν έχουμε το θέμα τα θέματα τα αμυντικά για την Ευρώπη. Μικρό ζήτημα. Μεγάλο. Τεράστιο. Ναι. Που αφορά του προπολογισμού, που αφορά την άμυνά μα, ναι. που αφορά την αμυντική διάρθρωση. Τεράστιο θέμα. Τα τέμπη είναι μεγάλο θέμα. Το έχουμε συζητήσει 700 φορέ. 700 δεν μία. πρέπει να μάθουμε, παραδείγματο χάρη. Μία. Δεν πρέπει να μάθουμε αυτό που ζήτησε χθε ο αρχηγό ε, του Πασόκ. Ελικριά σας λέω, εγώ για, την για το ποιο έχει πά, κάνει μιλώ. το μοντάζ. Αν, το μοντάζ. αν έχει γίνει. Δεν έπρεπε να το ξέραμε αν πήγε κάποιο χεράκι και έβαλε και μόνταρε τι να μάθουμε ό,τι θέλει ο καθένας και εκεί υπάρχει και ό,τι ενδιαφέρον έχει και εκεί υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη για να τα ερευνήσουν όλα. Όλα όμως. Ό,τι θεωρούν, όποιο θεωρεί μέσα στην αρχιτεκτονική της ποινική δικής, θέλω να σας τονίσω ότι υπάρχουν πολιτικοί ενάγοντες. πολιτικοί ανάγοντε έχουν δικηγόρου. Είναι παράγοντε τη ποινική δίκη. Υποβάλλουν αιτήματα στην ανάκριση. Τα αιτήματα αυτά, εξ όσων γνωρίζω, όλα έχουν γίνει δεκτά. Επειδή ακούω τα περισυγκαλύψεω. Όλα, όλα τα αιτήματα τη πολιτική αγωγή έχουν γίνει δεκτά. Ό,τι ζητάνε. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλουν να γίνει έλεγχο για τι ε, ουσίες ουσίε που ενδεχομένω υπήρχε μεταφορά για και... την Μάλιστα. Μπήκε ο πρώτο πραγματογνώμονα. Α, έχει διαφωνία ο τεχνικό σύμβουλο με τον πραγματογνώμονα. Μάλιστα. Να μπει δεύτερο πραγματογνώμονα. Θέλω να πω, πού είναι αυτό το οποίο συσκοτίζεται και συγκαλύπτεται. Στη δικαιοσύνη. Θέλουμε τώρα να μάθουμε το, κάποιο το μοντάζ το οποίο έγινε. Ε, δεν πρέπει να το μάθουμε. Μα να το μάθουμε, δεν έχω ε. καμία αντίρρηση. Ακούστε όμω κάτι. Θέλω λίγο να γιονόμαστε με την πραγματικότητα. Το μοντάζ αυτό τι τελικά κατέληξε να λέει. Ότι υπάρχει ανθρώπινο σφάλμα. Γιατί περιγράφει αυτή τη συνομιλία. Έχει σημασία. Το, 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 το ακούω αυτό το επιχείρημα. Mm. Ότι στο τέλο η δικαιοσύνη πήρε το ολόκληρο το <Ρι> αυτό και. Όχι ο... πήρε το το ολόκληρο Ναι, 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 το πήρε ολόκληρο. Και κατά αποτέλεσμα ναι, με συγχωρείτε. Δεν, δεν πρέπει να μάθουμε αν έχει, γίνει, αν έχει μπει κάποιο χεράκι και πήγε να κάνει κάτι. ό,τι ενδιαφέρον έχει, επαναλαμβάνω, ο καθένα, να το μάθουμε. Δεν έχω καμία απολύτω αντίρρηση. Συμφωνώ σε όλα. Παρότι επαναλαμβάνω, όλο αυτό βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Και επομένω η δικαιοσύνη, εκεί υποβάλλονται αιτήματα. Όποιο έχει ενδιαφέρον γι' αυτό, να. γιατί θεωρεί ότι μπορεί να Πήγε συμβάλλει. Ο κ. Σανδρουλάκη, τον Άγιο Παύλο. Φεύμασοι. Γιατί το ανέφερε και ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Είπε ότι Εξαιρετικά. με κατηγορείται ότι εκείνο το βράδυ δεν είχα άλλη έννοια από το να κάνω μοντάζ. Εξαι... Άρα είναι ένα θέμα το οποίο Έτσι πρέπει να διερευνηθεί. Δεν πρέπει να διερευνηθεί Εγώ λοιπόν. Καλά, αλλά ποιο λέει, ποιος λέει όχι, όχι σε αυτά. Κάνουμε έναν δημόσιο διάλογο. Λε, υπάρχει κάποιο που λέει όχι. Ποιο είναι αυτό που λέει όχι. Σα λέω λοιπόν. Η κυβέρνηση λέει ναι. Να γίνει η διερεύνηση. Δεν είναι στη δικαιοσύνη υπόθεση. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Α ερευνήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχει δυνατότητα η πολιτική αγωγή να υποβάλει αιτήματα. Βεβαίω. Α υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα για να γίνει η διερεύνηση. Πού είναι το πρόβλημα, δεν έχω καταλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για μια εθνική τραγωδία την οποία επαναφέρει, σωστά. επαναφέρει στο προσκήνιο τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ Μέσω της με, της με τον ισχυρισμό Και ο ΣΥΡΙΖΑ Με τον ισχυρισμό χάρη, ότι δημόσια ότι συζήτηση Με τον ότι πε... συγκαλύψει ε, ε, ναι, η... ναι, 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 ναι. Με αυτόν τον ισχυρισμό Γιατί για ένα χρόνο η δημόσια συζήτηση Παραδείγματος κάνει για τις συνομιλίε, Έχει μια στρεβλή εικόνα Γιατί δεν έχει ολόκληρο το Έχει κυκλοφορήσει το ηχητικό το ηχητικό κυκλοφόρησε με έναν τρόπο, κυκλοφόρησε και στην ΕΡΤ με έναν κανονικό τρόπο, στη δικαιοσύνη πήγε αυτούσιο, και εν τέλει η συζήτηση αυτή καταλήγει σε ένα απλό πράγμα, το οποίο είναι και αυτό το οποίο επιρρονείται, καταφάσκεται από την ποινική δίωξη, δηλαδή στην ευθύνη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μάλιστα. Τι, τι άλλο χρειάζεται σε αυτό. Θέλει όμω κάποιο να πει ότι για κάποιο λόγο κάποιο έδωσε το μονταρισμένο που το έδωσε εκεί, το έδωσε παραπέρα, που έγινε ανάμεσα σε αυτόν που το είχε το υλικό και κάπω το πείραξε και κάπω δημοσιεύτηκε πειραγμένο. Ποιο έχει κάνει αυτήν τη δουλειά. Ωραία, να γίνει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η δημόσια πραγματικά το λέω τώρα. Όχι, δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πολύ καλά. Και εδώ υπάρχει η, η εξάντληση τη πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματο αυτού από την αντιπολίτευση. Διότι, επαναλαμβάνω, όλα αυτά πια από τη στιγμή που βρίσκονται στη δικαιοσύνη δεν εισφέρουν κάτι. Τι θέλουν να μα πούν, διότι να κάνω ευθεία ερώτηση τώρα. Για, για καθίστε να τα τελειώνουμε, γιατί αυτό θα είχε πολιτικό ενδιαφέρον. Ε, 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 είχε δηλαδή σκοπιμότητα η κυβέρνηση να αλλοιώσει εκείνε τι δύο, τις δύο μέρε. είχε γερευνηθεί. σκοπιμότητα η κυβέρνηση. Ε, ε, μέσα αυτό σε, σε να το Και λέω τώρα, και πόσο και λέει, τώρα, πόσο πιστευτό μπορεί να γίνει αυτό. Ότι εκείνη την ώρα που έχει γίνει αυτή η φρικτή τραγωδία, που η αγωνία είναι να προσδιοριστούν, να ταυτοποιηθούν ναι. οι, οι σωροί των ανθρώπων, να δούμε ποιοι είναι νεκροί, να δούμε ποιοι είναι επιζήσαντε, να παρασχεθεί βοήθεια στου τραυματίε, να γίνει αυτό το που έχουν συγκεντρωθεί ακούστε, ακούστε, δύο και λεπτά. από την υπόθεση αυτή, έχει γίνει γνωστό. Δύο λεπτά. Δύο έχει δύο 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 λεπτά. λεπτά. Έχει αυτό. Και Εκείνη την ώρα ναι. η κυβέρνηση έχει όφελο να πλαστογραφήσει. Ακούστε σενάριο τώρα. Να πλαστογραφήσει ένα στοιχείο για να αποδείξει τι αυτό το οποίο είναι η δίωξη. Δηλαδή τι, το, το προφανές ότι υπάρχει ανθρώπινο σφάλμα. Το ανθρώπινο λάθος ναι. λέτε, ναι. Το προφανές. Έχουν λογική αυτά. Άρα κύριε Στέκουνε Υπουργέ... Στέκουν σε στοιχειώδη έτσι ανάλυση και προσέγγιση και μια στοιχειώδη λογική συζήτηση. Άρα, μου άρα, λέτε και... να βρούμε. Σα λέω να βρούμε. Αλλά και όταν θα βρούμε τι θα προκύψει. Ό,τι να προκύψει. Ότι κάποιο ή κάποιο λόγο θέλησε να κάνει αυτό. Ποιο όφελο υπάρχει Συγνώμη, στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό. το θέμα των τεμπών έχει κλείσει για την κυβέρνηση σε πολιτικό το επίπεδο. Το θέμα εδώ. των τεμπών είναι σε μία υπόθεση, μία ποινική υπόθεση, σοβαρότατη, mm. βαρύτατη, ε, η οποία είναι σε εξέλιξη. Mm. Αλλά είναι σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά. Ένα ζήτημα υπάρχει για το οποίο κανονικά επιτρέπεται να ομιλούν οι πολιτικοί. Διότι για όλα τα υπόλοιπα, οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να ομιλούν για τι ποινικέ υποθέσει. Ένα ζήτημα υπάρχει κατά πόσον θα κατατεθεί πρόταση για σύσταση προκαταλική επιτροπή για την ευθύνη των πολιτικών προσώπων. Και λέμε τώρα, για να μην το κουράζουμε αυτό, όποιο έχει άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, έχει να μαζέψει τι προ... υπογραφέ που απαιτούνται από του βουλευτέ και να γίνει η συζήτηση στη Βουλή για την προκαταρκτική. Το έχουμε πει εκατό φορέ. Αλλά προσέξτε, εάν μου πείτε ότι είναι και ένα θέμα το οποίο πρέπει να μονοπολεί. Άρα, να μην συζητάμε για κανένα άλλο ζήτημα δημόσια πολιτική. Να μην συζητάμε για το, όπω σα είπα, για τη φορολογία των πολυεθνικών. Να μην συζητάμε για το τι πρόκειται να γίνει με το δικαστικό χάρτη. Να μην συζητάμε για, μια, για τεράστιες μεταρρυθμίσεις που γίνονται Πώς αυτή είναι τη φορολογία τη των Να μην συζητάμε, ακούστε, να μην συζητάμε ε, ε, για, 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 οποιοδήποτε θέμα, αλλά να συζητάμε για αυτό μονοθεματικά ναι. επί μήνες, ε, θα σας πω Πόσο... Κατά την άποψή μου, αδικούμε την πολιτική. Ναι, ναι. αδικούμε την Πόσο πολιτική. Πόσο τη εκατό θα φορολογήσει τι πολυεθνικέ. Έχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ενσωματώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή τη οδηγία γίνεται βαρό για τη χώρα μα. Και γιατί γίνεται αυτό, Διότι αυτό απαιτεί μια συντονισμένη δράση των φορολογικών αρχών. Γιατί όπω ξέρετε, το βασικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τι πολυεθνικέ είναι το λεγόμενο transfer pricing. Προφανώ. Αυτό θα ισχύει για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώ είναι. θα πηγαίνουν στην Ιρλανδία και θα είναι Αυτό ακριβώ λοιπόν είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Ή στην Κύπρο. Ακριβώ. Ή στη Βουλγαρία. Δι... Πολύ σωστά. Ή στη Ρουμανία. Το εντοπίσατε. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα του γεγονό ότι αυτό είναι πια ευρωπαϊκή ενωσιακή πολιτική. Γιατί, διότι διαμορφώνεται μια εναρμονισμένη, είναι μια παρέμβαση η στην κυπρο ακριβω η στη βουλγαρια πολυ σωστα διαμορφώνει ένα πλαίσιο φορολογικό για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Μέστη. Γιατί αλλιώ δεν είχε νόημα. Ουσιαστικά κέρδη τα οποία έβγαιναν εδώ μεταφέρονταν στην έδρα τη Πολυεθνική. Άρα έκανε, έχει τη δυνατότητα η Πολυεθνική να δηλαδή, διαλέγει δηλαδή, τον ευνοϊκό φορολογητή. Ναι. Δηλαδή. Τώρα λοιπόν. Σε Ήταν όποια ένα φορά... σκάνδαλο για πολλέ δεκαετίε η αλήθεια. Άρα λοιπόν μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Καθόλου αυτονόητη, η χώρα μα το ενσωματώνει ναι. και είναι κάτι το οποίο, με συγχωρείτε, έχει ακουστεί πάρα πολύ λίγο. Όπω ναι. ακούστηκε πάρα πολύ λίγο, κατά τη γνώμη η αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε αυτή τη στιγμή φτάσει. Ε, όχι, ακούστηκε λίγο. Λίγο. Όχι, όχι. όχι. Λίγο. Ίσως γιατί είχε προαναγγελθεί. Όχι, τώρα το, κάνετε, τώρα, κύριε το κύριε. Κάνετε, τώρα, το κάνετε, σαν τον κύριο Κασελάκη. Δεν ο οποίος οποίο λέει, Λύ. τα με παλεμάνε τα μέσα και τα λοιπά και παίζει από το πρωί με τα τα μέσα. Εγώ θα υποδείξω... Ο κατώτατο μισθό έχει παίξει παντού δε ο ζωτήριο διαγωνίω στην καθένα. Με παραδείγματα, με αυτό, με τα πάντα. Εγώ δεν θα υποδείξω ποτέ στα μέσα τι προτεραιότητέ του. Αυτέ τι θέτετε εσεί. Απλώ εκφράζω μία απορία. Έχει παίξει ο κατατοτό μισθό, πάρα λοιπόν. πολύ. Ο κατώτατος μισθό, ο οποίο έχει αυξηθεί 26% στην τελευταία τετραετία και έχει συμπαρασύρει επιδόματα ανεργία ναι, ναι. τριετίας. Να σα πω όλο γιατί, αυτό, λοιπόν... γιατί μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν υπάρχουν αυξήσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει σημασία γιατί ο κατώτατο μισθό πάλι έχει δημιουργήσει μια γενιά των 700 ευρώ. Επανήλθαμε δηλαδή στη γενιά των 700 ευρώ, με την έννοια ότι ε, καθαρά, μην κοιτάτε έτσι, καθαρά τα 830 τα 8, είναι 700 κάτι. Τα 700 κάτι πια στην κατάσταση που ζούμε δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Η προηγούμενη Πριν γενιά, ήτανε, προηγούμενη γενιά... Εγώ θα σας δεν το πω. Ήτανε τον εγώ, 700, 80, ήταν των 780. Ήταν, γενιά των 400 έτσι. ευρώ και περνούσαν ακόμη πιο δύσκολα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση ε, πήρε τα... τη γενιά των 400 και την έκανε τη κα... γενιά των 800. Κάνατε, κάνατε αυξήσει. Δεν έτσι, το συζητάμε ωραί. αυτό. Ωραί. Αλλά και πάλι λέμε ότι αυξήσει δεν Αυτό επιτρέψτε μου. Σε συνδυασμό με τη μείωση τη φορολογία, με τη μείωση τη ανεργία. Είναι εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι οι έχουν δει τη θέλουν... την ζωή τους, ξέρετε... να βελτιώνουν. Τώρα να ξέρετε, πώ ξέρετε, έβαλα βενζίνη σήμερα το πρωί. Ah, σωστά. Βενζίνη ξέρετε yeah, πώ yeah, έβαλα yeah. το πρωί. 1,958. Μάλιστα. Να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό επιχείρημα αυτό. Ποιο λέει, ναι την κάνατε την αύξηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πληθωρισμός. Σωστά. Πόσο είναι ο πληθωρισμός. Είναι 16%. Άρα λοιπόν η καθαρή αύξηση Αποπληθωρίζοντα, είναι, είναι συν 10. Ναι, α πούμε. Ε λοιπόν, άρα πούμε. λοιπόν, προσέξτε, Επειδή, ναι. για έναν πληθωρισμό, για τον οποίο προφανώ δεν, ναι, ναι, ναι. δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση κλείνουμε. έχει διατάξει έτσι τι δυνάμει τη, έχει οργανώσει έτσι τη δράση τη στην οικονομία, ώστε να φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά και μεγάλα ζητήματα για τα οποία μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε. Σας... Ο... και στη την Επειδή ο Και να πριά... αποφύγουμε την τοξικότητα. Και επειδή η Ευρώπη θα έχει και ζητήματα τη κοινή αγροτική πολιτική. Και επειδή η Ευρώπη θα έχει και τα ζητήματα τη ενίσχυση των αγροτών. Και όλα επειδή αυτά. η Ευρώπη θα έχει τα ζητήματα τη ανταγωνιστικότητα της, της οικονομία. Και επειδή άμα θέλει η Αντιπολίτευση να συζητήσουμε και το κράτο δικαίου και τη στάση του στα ζητήματα του κράτου δικαίου και το πώ εκτίθενται ζητώντα να τιμωρηθεί η χώρα μα και να κοπούν οι επιδοτήσει. Άρα λοιπόν αυτά μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο ενό προεκλογικού διαλόγου Μάλιστα. αντί να συζητάμε πολύ, για το πτώθεν και τη κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Τον βλέπετε, τον, βλέπετε τον κύριο Φαραντούρη, έχει έρθει έτοιμο. Ε, Επίσης... να απαντήσεις... κύριος ο κύριο Φαραντούρη, εν ώψη ενό συνήθω είναι γλυκύτατο και ήπιο και σοβαρό και συγκροτημένο, έχει θεωρήσει και αυτό δυστυχώ προσεχώρησε στο ότι επειδή είναι υποψήφιο, και έχει αποκομίζει ναι. κέρδη εκλογικά δια τη οξύνσου και τη εντάσσεω. Λοιπόν, κύριε. Να, να, να κύριε δεν, Βορίδη... δεν, μπορώ να τον συμβουλεύσω, αλλά <laughs> Δεν ναι. είναι εξαιρετικά συμπαθή. Να του πω μας... ότι δεν είναι η καλή τακτική. Κύριε Βορύδη, προσοχή στι προσκλήσει. Ε. Τι έγινε. Στι προσκλήσει, λέω. Έχει, έχει γιορτές γιορτές από... Από... Ε, Όποτε πριν, με Όχι για μα. Εμεί δεν είμαστε. <laughs> 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 γεια σα, κύριε Βορύδη.